4 Νοεμβρίου θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο που έχει γράψει ο Ιωάννης Τσαγκατάκης. Είναι συντοπίτης μας από τα Κδόχια, απόφυτος χημικός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Mm-hmm. Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Αλαμπάμα της Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει μάστερ στην αναλυτική χημεία από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και τώρα είναι λέκτορας. Και ο οποίος μεταξύ θα μιλήσει... των πολλών δραστηριοτήτων του και αυτών που έχει γράψει, είναι και σύμβουλος εκπαίδευσης και διατροφικής αγωγής με εστίαση στην κριτική διατροφή. Αυτό λοιπόν ακριβώς παρουσιάζεται το Σάββατο. Έχει γράψει ένα βιβλίο για την υγιεινή διατροφή. Σου παρουσιάζει λοιπόν το πρόβλημα που νομίζω ότι όλοι μας κάποια στιγμή ίσως το αντιμετωπίσαμε. Τι πρέπει να τρώμε, πώς πρέπει να το τρώμε, ώστε να διατηρήσουμε ένα καλό βάρος και για... Όχι μόνο, αλλά και για την υγεία μας. Σωστά. Βασικά όχι αυτό. Μόνο λοιπόν αισθητικά έτσι να έχουμε μια όμορφη παρουσία, αλλά και είναι και θέμα υγείας η διατροφή, υγείας, βεβαίως, πάνω βεβαίως. Απ' όλα. Ναι, ναι. Αναφέρεται λοιπόν αυτός, εκτός από τις επιστημονικές πληροφορίες που σου δίνει, που αφορούν τις τροφές μας και τη χημεία που έχουν μεταξύ τους οι τροφές κτλ., το παρουσιάζει αυτό με ένα χιούμορ, το παρουσιάζει με αναζητάει ένα άλλο τρόπο, δηλαδή να προσεγγίσει τον αναγνώστη. Να προσεγγίσει τον αναγνώστη, συνομιλεί μαζί σου και σου δείχνει τον τρόπο μιας υγιεινής διατροφής, ενός τρόπου ζωής που πρέπει να αποκτήσουμε όλοι και για τη δικιά μας την υγεία αλλά και για την υγεία της οικογένειάς μας. Στο γραπτό του είναι πολύ φιλικός, mm-hmm. συνομιλεί μαζί σου, είναι δίπλα σου, στις τυχόν απορίες σου. Νομίζω είναι, επειδή η υγιεινή διατροφή είναι ένας πολιτισμός, φαντάζομαι. Είναι, δείχνει πολλά στοιχεία και ιστορικά μέσα, κρύβει και πολιτιστικά όπως λέτε. Οπωσδήποτε. Οικογενειακά, οπωσδήποτε. Θεσμούς, έτσι όλοι μαζί στο τραπέζι, το πώς... Θα έχουμε το τραπέζι μας, το πώς τι μπορούμε τρώμε, να φάμε. Πολλές φορές κάνουμε συνδυασμούς φαγητών, ναι. οι οποίες τελικά βλάπτουν την υγεία μας και ναι, ίσως δεν το γνωρίζουμε. Βεβαίως. Αυτά λοιπόν όλα αναφέρονται μέσα και νομίζω ότι κάθε σπίτι ίσως θα έπρεπε, όχι ίσως, θα έπρεπε να έχει αυτό το βιβλίο έτσι σαν οδηγό, γιατί αυτός δεν σου δίνει, ξέρεις, αυτές τις... δεν σου δίνει οδηγίες για μια χημική δίαιτα η οποία έχει αποτελέσματα πάρα πολύ γρήγορα αλλά πάρα πολύ βλαπτικά για την υγεία σου. Αυτός σου δείχνει ένα τρόπο ζωής, πώς θα τρως, πώς θα ξεκινήσει το παιδί να μην παίρνει, ας πούμε, τα γαριδάκια, τα τσίπς, τα δεν ξέρω τι, αλλά να έχει μια και στο σχολείο και στο σπίτι, βέβαια, να έχει το φρούτο δίπλα του, να έχει την διατροφική καταλαβαίνουμε λοιπόν τη διατροφική αξία κάποιων προϊόντων τα οποία δεν τους δίνουμε τόσο μεγάλη αξία όσο θα δεν πρέπει. Δεν τους δίνουμε και το προσπερνάμε, ναι. Ναι, και προτιμούμε να καλύψουμε το απογευματινό με κάτι, με ένα σνακ τέλος πάντων, παρά να του δώσουμε κάτι υγιεινό, ένα φρούτο, ένα χυμό. Σου δίνει οδηγίες πώς, ας πούμε, φτάνοντας σπίτι και δεν έχεις έτοιμο φαΐ και αμέσως σκέφτεσαι, αχ, να πάρω απ' έξω. Και σου λέει, μα κάνοντας αυτό το πράγμα, καθώς θα σπάσεις 2 αυγά, ένα κομμάτι φέτα, σου δίνει δηλαδή... Και εναλλακτικές προτάσεις. Εναλλακτικές λύσεις πάνω στα προβλήματα που μας κατατρέχουν και μας... Και ειδικά μια μαμά την απασχολούν καθημερινά... Συνεχώς. Ναι. Τι θα φάει το παιδί, η οικογένεια, όλοι. Όλα αυτά, καθημερινά. Αυτό εμείς στη Μορφωτική Στέγη προσπαθήσαμε πολλές φορές να το παρουσιάσουμε. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτά τα 20 χρόνια μέχρι το 2014 που κάναμε το διαγωνισμό Μαντινάδας,
Είχαμε και θέματα από τη μεσογειακή διατροφή, είχαμε σαν θέμα τα βότανα και της κρητικής γης. Νομίζω ότι όταν μας μάθαμε τέλος πάντων ότι αυτός ο συντοπίτης μας έχει αυτό το βιβλίο, έχει γράψει, με μεγάλη χαρά το παρουσιάζουμε. Μας πείτε λίγο πότε θα γίνει αυτό. Θα γίνει το Σάββατο στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 6 το απόγευμα. Mm-hmm. Εκεί να πούμε λίγο για τους ομιλητές. Mm-hmm. Θα παρουσιαστεί ένα μικρό βίντεο 5 λεπτό από τη Μαρία Κοκοτάκη. Θα χαιρετήσουμε εμείς από τη μορφωτική στέγη. Θα προλογίσει το βιβλίο η Μαρία Τσαγκαράκη, Διαιτολόγος, και οι ομιλητές μας, να τους διαβάσω. Ναι, σας ακούμε. Mm-hmm. Είναι ο Αλέκος Στεφανάκης, πρόεδρος του ΓΕΟΤΕΕ και αντιπρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης. Το θέμα είναι το βρισκούμενο. Ο άλλος είναι ο Τάσος Παπαδάκης, πρόεδρος της Λέσχης Αρχιμαγείρων Κρήτης. Θέμα, κρητική διατροφή και παραδοσιακή κουζίνα. Τρίτος, ο Στέλιος Ζαχαριουδάκης, γυμναστής Πανεπιστημίου Κρήτης. Θέμα, η αξία της κίνησης στο σύγχρονο άνθρωπο. Και θα μιλήσει και ο Γιάννης ο Τζαγκατάκης, στο τέλος θα αναφερθεί στο βιβλίο του. Βλέπεις λοιπόν ότι και οι ομιλητές δεν είναι, έχουν μια ποικιλία στο θέμα τους. Και ο καθένας τα βλέπει από τη δική του πλευρά. Μπράβο. Και θα αναλύσει και θα δώσει συμβουλές αναλόγως. Ωραία, αυτό ακριβώς. Στο τέλος θα προσφερθεί ένα γεύμα που μας το έχει προσφέρει το ΣΥΝΚΑ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη χορηγία τους αυτή. Εμείς η μορφωτική στέγη θα κεράσουμε τον κόσμο τη Ρακή στη μνήμη του Γιώργη του Μεθυστή που γιορτάζεται στις 3 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Κάθε χρόνο κάνουμε κάποια βραδιά, αλλά φέτος λόγω και της στενότητας του κόσμου και λόγω των δυσκολιών που παρουσιάζεται δεν κάνουμε τη βραδιά αυτή, αλλά προσφέρουμε στον κόσμο αυτή την εκδήλωση του βιβλίου. Το συνδυάζεται λοιπόν, έτσι να έρθουν να ενημερωθούν, να συμβουλευτούν για το θέμα της διατροφής και ναι. Να ελπίζω να έχετε καλά μεζεδάκια μετά. Ναι, μιας και μιλάτε για τη διατροφή, να συνδυάζονται σωστά μεταξύ τους. Μεταξύ τους σωστά, ναι. Έτσι, και η ξηρή καρπή, με μεγάλη επιμέλεια ο Γιάννης ο Τζαγκατάκης κάναμε το μενού, τι θα προσφέρουμε. Τον είδα εξαιρετικό ας πούμε και έτσι λεπτολόγο σε κάθε του κίνηση. Νομίζω ότι θα είναι κάτι καλό. Θα είναι κάτι καλό για όλους. Ωραία, για και εμείς καλούμε τον κόσμο λοιπόν να έρθει το Σάββατο 4 του Νοέμβρη. Να έρθει, ναι. 4 Νοεμβρίου, 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο πρόσφατη εκδήλωση που θα κάνετε. Έπεται όμως και μία επόμενη, μία εκδρομή προγραμματίζεται. Ναι, θέλετε να μας πείτε κάτι και γι' αυτό. Να μιλήσουμε και λίγο για την εκδρομή, μια και βρεθήκαμε. Η μορφωτική στέγη συνήθως κάνει καλοκαιρινές εκδρομές, ξέρεις, σε αρχαιολογικούς χώρους κτλ. Και φέτος κάναμε αντίστοιχες, πήγαμε στις αρχές ηχθειοδεξαμενές της Ιεράπετρας που είναι στα Φέρμα. Ναι, προσπαθήσαμε να πάμε πάνω στο Γαϊδουροφάτ, δεν τα καταφέραμε, αλλά είχαμε πάει και άλλες φορές. Τέλος πάντων, φέτος, τώρα αυτή τη στιγμή προγραμματίζουμε μία εκδρομή Ιεράπετρα, Μυρτιά, Αρχάνες, Πλανητάριο στις Γούβες. Λοιπόν, αυτό συμμετέχοντας στον εορτασμό για το μεγάλο μας συγγραφέα, τον Νίκο Καζαντζάκη, και πριν φύγει ο χρόνος, γιατί αυτός ο χρόνος είναι αφιερωμένος στον Νίκο Καζαντζάκη, θα επισκεφτούμε το ανακαινισμένο μουσείο του. Έχει ανακαινιστεί το 2008. Είχαμε πάει πολύ, πολύ, πολύ παλιά, το προηγούμενο, ναι. Είναι προσφορά και δημιούργημα του Γιώργου Ανεμογιάννη. Θα δούμε το καινούριο αυτό μουσείο με όλες τις δράσεις που υπάρχει μέσα, εκτός υπάρχουν τώρα και καινούρια, δηλαδή έχουν ηλεκτρονικές δράσεις μέσα. Θα γίνει η επίσκεψη διαρκεί 1,5 ώρα.
Έχουν και ντοκιμαντέρ από τη ζωή του, του Καζαντζάκη. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Εκεί τώρα εμείς ζητάμε να γίνει, να μας κάνουν ξενάγηση. Βλέπω μια δυσκολία. Ίσως δεν έχουν ακόμη, δεν ξέρω, δεν... Τέλος πάντων, είναι τόσο καλά στημένη αυτή η έκθεση που μου διαβεβαίωσαν ότι και χωρίς ξενάγηση θα δούμε τα εκθέματα και ό,τι υπάρχει εκεί. Ναι, θα υπάρχει πληροφοριακό υλικό ενδεχομένως, ναι, που θα μπορέσετε να διαβάσετε και να ενημερώνεστε, ναι, τι είναι, ναι, αυτό που βλέπετε σε κάθε επίσκεψη. Θα φύγουμε από εδώ 9 το πρωί, mm-hmm, από το Μήνος, εκεί που παρκάρουν τα αυτοκίνητα, από το παλιό Μήνος, στις 9 το πρωί, και θα φτάσουμε 12 παρά, ας πούμε, στη Μυρτιά. 12 έχουμε κλείσει ραντεβού σαν ομάδα για τον Νίκο Καζαντζάκη, για την έκθεση του Καζαντζάκη. Θα κρατήσει μια μισή ώρα, λοιπόν. Γύρω στις 1.30 το μεσημέρι θα πάμε στις Αρχάνες, σε αυτό το όμορφο χωριό της Κρήτης, το παραδοσιακό. Εκεί θα κάνουμε ένα περίπατο και το φαγητό θα είναι ελεύθερο, δηλαδή ο καθένας θα μπορέσει να πάει, έχει και ένα μουσείο εκεί αρχαιολογικό, θα μπορούσε να πάει. Αφήνουμε πάντα στον κόσμο ελεύθερο εκεί να κάνει τον περίπατο του στις Αρχάνες. Και στις 16:45, 4-5 παρατέταρτο, θα είμαστε στις Γούβες. Mm-hmm. Έχουμε κλείσει ένα πρόγραμμα που λέγεται από τη γη στο σύμπαν. Είναι 45 λεπτών. Είναι το πλανητάριο στις Γούβες. Εκεί πάλι η είσοδος είναι, λόγω του ότι είμαστε ένα group, είναι 6 ευρώ. Αν πας μεμονωμένα είναι 10 ευρώ. Νομίζω ότι... Είναι μια καλή τιμή έτσι. Κάνατε τη συμφωνία σας και εσείς προκειμένου να μειωθεί το κόστος γενικότερα όλης της εκδρομής. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε αυτό και καλά κάνετε. Και για το μουσείο, και για το μουσείο του Καζαντζάκη, λόγω του ότι είμαστε group είναι λιγότερο. Αλλά και για το πλανητάριο είναι πάλι το ίδιο. Στην επιστροφή... διαβάζοντας εκεί τώρα στους χάρτες, ψάχνοντας να οργανώσω την εκδρομή, είδα ότι υπάρχει ένα προσκύνημα που αναφέρεται στον Άγιο Στυλιανό, στις mm-hmm. Γούβες. Δεν το βρήκα, το βρήκα σαν πληροφορία, το βρήκα σαν εικόνα, δεν το βρήκα πώς πας εκεί. Θα συνεννοηθούμε, φαντάζομαι ότι θα μπορέσει το πούλμα να μας πάει εκεί. Είναι ένα βαπτιστήρι ενηλίκων. Δηλαδή υπάρχει στο προάβλιο αυτού του ναού υπάρχει ένα βαπτιστήρι που βαπτίζονται, λέει, μεγάλοι άνθρωποι. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, φαντάζομαι. Και να μην ξεχνάμε ότι εκείνη η μέρα, 26 Νοεμβρίου, είναι η μέρα του Αγίου Στυλιανού, οπότε και ένα προσκύνημα στο εκκλησάκι αυτό θα είναι καλό για όλους μας. Και μετά από αυτό το προσκύνημα θα πάρουμε το πούλμαν για την επιστροφή μας στην Ιερά Πέτρα. Φαντάζομαι ότι γύρω στις 9 η ώρα θα είμαστε πίσω. Πλούσιο και ποικίλιο το πρόγραμμα. Πολλά και διαφορετικά πράγματα θα δείτε, λοιπόν, και στο Μουσείο Νίκος Καζαντζάκης και στο Πλανητάριο στις Γούβες, λοιπόν, και για περίπατο και βόλτα. Από όλα θα έχει και προσκύνημα, αν τα καταφέρετε, και μακάρι να τα καταφέρετε, επισκεφτείτε. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε μετά έτσι και νεότερα πώς περάσατε. Εάν τελικά δεν πάμε στον Άγιο Στυλιανό, οπωσδήποτε θα σταματήσουμε στον Άγιο Γιώργο το Σελινάριο, το δικό μας, για ένα αντίστοιχο προσκύνημα. Mm-hmm. Είναι το ίδιο, δεν πειράζει. Η συμμετοχή θα ήθελα να είναι μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, έχουμε καιρό δηλαδή για να το σκεφτούμε, να κάνουμε τις παρέες μας και όλα, να μου δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 18 Νοεμβρίου, γιατί και το μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη αλλά και το πλανητάριο θέλουν μέχρι 19, τέλος πάντων, που είναι η τελευταία μέρα που μου δώσανε, να τους δηλώσω αν τελικά θα γίνει η εκδρομή ή αν δεν θα γίνει.
γιατί και αυτοί κάνουν τον προγραμματισμό τους. Ναι, ναι. Εάν δηλαδή δεν τους δηλώσω εγώ, μπορεί να μας βγάλουν εκτός προγράμματος. Να μην πάμε δηλαδή τελευταία στιγμή και να πούμε ήρθαμε και να μας πούνε τώρα δεν γίνεται. Θέλει ένα προγραμματισμό. Από ό,τι κατάλαβα θέλει ένα προγραμματισμό, γιατί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πάρα πολύ κόσμο και για τα δύο θέματα. Έχω γράψει τα τηλέφωνά μου. Το κόστος συμμετοχής το έχουμε αντιστοιχήσει σε 20 ευρώ, που αντιστοιχεί στο εισιτήριο του Πούλμαν. Όλα τα άλλα, εάν θέλει κάποιος μπαίνει, αν θέλει κάποιος δεν το παρακολουθεί. Είναι ελεύθερο δηλαδή. Το αν θα μπείτε στο μουσείο, αν κάποιος θέλει να μπει στο μουσείο Καζαντζάκη στο Πλανητάριο. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος εγώ δεν θέλω να μπω, γιατί έχω ας πούμε ήλιγκο, δεν θέλω να δω αυτό από ότι... Ενδεχομένως να έχει ξαναπάει, αλλά να έρθει μαζί σας στην εκδρομή για την παρέα. Επομένως, ο ναι. καθένας μπορεί να αποφασίσει, του δίνεται το ελεύθερο αν θέλει. Για... Ναι. Ναι, ναι, για τις δράσεις του εκείνη την ημέρα. Αυτά, Ειρήνη. Εγώ να σε ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο εκδηλώσεις. Και εμείς εδώ μέσα από το σταθμό θα το ανακοινώνουμε στον κόσμο για να έρθει. Και στο ηχονιούς.gr μπορούν οι ενδιαφέρομενοι να μπουν και να διαβάσουν περισσότερες λεπτομέρειες. Αν και ήσασταν ιδιαίτερα αναλυτικοί. Και νομίζω ότι αρκετούς θα πείσατε να έρθουν στην εκδρομή, να περάσετε όμορφα. Είπαμε να ξεφύγουμε λίγο από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά, καλά. Να περάσετε την καλημέρα και μας εσείς το ίδιο. Και πάντα δραστηρή. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από την πρόεδρο της Μορφωτικής Στέγης Ιερά Πέτρα, την κυρία Μετινίδου Μαρκοπούλου που ήταν μαζί μας. Τόσο μας ενημέρωσε τόσο για την εκδρομή που είναι προγραμματισμένη για τις 26 Νοεμβρίου, δηλώσεις συμμετοχής μέχρι και τις 18. Και εδώ θα είμαστε να σας το υπενθυμίζουμε και βεβαίως μην ξεχάσετε ότι ο ερχόμενο Σάββατο στις 4 του μήνα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσίαση βιβλίου σε σχέση με την διατροφή από τον συντοπίτη, από τον κύριο Τσαγκατάκη, με αρκετούς ομιλητές και με τον ίδιο, να μας δίνει λοιπόν χρήσιμες συμβουλές σχετικά με την διατροφή. Ο τίτλος του βιβλίου, το αδυνάτισμα και εγώ, όχι μόνο για την αισθητική όψη λοιπόν, αλλά πάνω απ' όλα για την υγεία μας. Ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.